Σήμερα θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα θα πάμε στο Ναό της Σοφίας, σήμερα θα πάμε στο Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Κοντά μου θα με βοηθήσει γι' αυτό, είναι η θεολόγος και υποψηφία διδάκτωρ Βυζαντινού μου του Απιθίτα, η Θέκλα Ικαβούνη. Γεια σου Θέκλα. Καλησπέρα Γιώργο. Ε, το σχεδιάζαμε καιρό και θέλαμε να το φέρουμε αυτό το πράγμα μια με αυτά που λέει ο Ερντογάν, τι βλακίε που κάνει και τι απολυτυχέ που. Τελικά έτσι, που μα δόθηκε τώρα η ευκαιρία. Και τελικά αλλά... ήταν το ένα, μια το άλλο, ναι. Πάντα μας... θα υπάρχει ευκαιρία μας για την το... Αγία Σοφία. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι νωρί και είναι πάντοτε κάτι που αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι τη πολιτιστική μας κληρονομιά που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε και που πρέπει να αναφερόμαστε πάντα σε αυτό. Ναι. Και να είναι είμαστε περήφανοι. Σημείο αναφορά, ε, θέλω να πω ότι αυτό γίνεται. Το αφιέρωμα εννοώ και η εκπομπή. Από τη στιγμή που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι βρήκε ένα κείμενο καταπληκτικό του 1902. Σωστά. Το 1902, ενό σπουδαίου λογοτέχνη μα, ε, ξαδέλφου του Παπαδιαμάντη, του Αλεξάνδρου του Μωραϊτίδη, που περιγράφει και μιλάει το 1902 για αυτό το μνημείο των μνημείων μετά τον Παρθενώνα είναι αυτό ε, και που μόνο που μου το έπες και μόνο που το διαβάσαμε έτσι λίγο είπαμε αυτό πρέπει να γίνει και να μείνει ε, ραδιοφωνικά να τρέχει στις μπάντες των FM και στο διαδίκτυο έτσι για να το διαβάσει κανείς και μετά θα σας πω θα σας πούμε με τη φίλη μου τη Θέκλα από πού είναι αυτό το κείμενο Δηλαδή αυτό είναι ακόμα ίσως πιο σημαντικό. Λοιπόν, θέκλα μου, είναι το κείμενο του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου. Το οποίο είναι στην Καθαρέβουσα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν μας πειράζει. Ε, και είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα θα το διαβάσω για το κοινό. Και αν θέλεις ξεκινάμε. Ωραία. Είδων των Άγιων Ναών, τον είδα. Βαρύς, σιωπηλός, κατέχει την κλιτίν του πρώτου λόφου της Κωνσταντινούπόλεως, εν μέσω ευρυτά της, και γκλειδοφράκτου αυλής, πλήρους ποικιλόμορφων οικημάτων ως κελίων, ως τάφων, άτινα έτη μάλλον βαρύνουσι το ένδοξον οικοδόμημαν, το οποίο εσεβάστηκαν 14 αιώνε και η κερδαλεόφρον επιμέλεια των κατακτητών, εκμεταλλευομένων επικερδός το ευσεβές αίσθημα των Ορθοδόξων και των θαυμασμών των περιηγητών. Σειρά παχίσκιος κατά πρασίνων καστανεών περικοσμή την Πέριξ πλατείαν, ανοιχτήν και λιωτάτην και σκιάζει την των ωραίαν αυλήν. Η Αγία Σοφία, κλικίπικρον πικρον νανούρισμα της δουλείας και σεμνών εμβατήριων της ελευθερίας φακός θολόμορφος, απέραντος, συγκεντρών του στεναγμούς και τα δάκρυα του γένους, τέσσερα τώρα αιώνας, τα οποία τόσον πικρός αποξηραίνει η βαριτάτη χρυσή ημισέλινος. Η επί της εθερίας κορυφής του θόλου του, επα... Επ, του Η Αγία Σοφία, βαρύ και σιωφιπηλών οικοδόμημα, προρισθέν θαρρή ω εν παμέγιστο νεκρικό μνήμα μια απεράντου εκλειπούση αυτοκρατορία. Πού είναι τα μαρμάρινα κοδονοστάσια νυν και εκατόν κόδων έστων, Πού είναι η χρυσή καμπάνα και η χίλιοι ιερεί του, Όχρο χρυσοήφαντε να έτου γένου. ουλεμάδες ουλεμάδε με τα βαρέα σαρίκια και τας μαλακάς εμβάδας περιφέρονται εις τον πλακόστρο των ευρείαν αυλήν. Κομβολογούνται στα μακρά κομβολόγια των και αναμένονται στην ώρα του λιπαρού πυλαφίου, ότε δεικνύουσι κάποιαν ζωήν, καθώς και η μακαρίως επί των πλακών εξυπλωμένοι κίνες, σωρή σωρή εδώ και εκεί, με τα κοινάριά των όλα φέροντα το αυτό χρώμα και των αυτών του ρίγχου σχηματισμών. Κάτσιουρους, πόσα γρόσια. Μπίρ με τζιδιέ, ένα με ζήτη. Μπίρ τσερέκ, ένα τέταρτο. Ολμάς, δεν γίνεται. Ο διάλογος ούτος διαμείβεται συνήθως μεταξύ των επισκεπτομένων των ναών ξένων και Ελλήνων και των επί των εισόδων οχρών ουλεμάδων, έως ου Πολλών παρελθόντων προσέλθει κανεί συγκαταβατικότερο μέχρι δύο τσερεκίων, ή τη ημίσεω μετζητίου, ό,τι και φέρουν ευρυχώρου εμβάδα, τα οποία φορεί μαζί με τα υποδήματά σου και εισέρχεσαι. Εισερχομένο δια τριών θυρών ει τον πρώτον Άρθηκα, ευρίσκει αμέσω πέντε καταπρόσωπων θύρα, και ισχορίς ούτω τον δεύτερον άρθικα και οι δύο ούτιν άρτικες είναι στενή και μακρή με τείχους διάχρήσους εκ της ωραίας μουσιώσεως. Ή τα ευρίσκεις εννέα μεγαλοπρεπείς θύρας, όνει μεσαία παμελίστης, καλιστή, μετάλλινος, φέρουσα γλυφά σταυρών και αγίων. Ούτως εισέρχεσαι εις το ναόν. Ο οποίο θάμβος, ο οποίον μεγαλείων, οποία έκστασης ενώ ποιών σου έχεις πάρα αυτά ολόκληρον εν συνόλο των ναών. Η τέσσερις ογκώδεις τετράγωνη πενσί, εφόσον στηρίζεται ή μάλλον ελαφρώς επεκουμβά ο εθέριος μέγας θόλος, άλλος ουρανός επίγειος, θαύμα της τέχνης αμίμητον. Εάν αρρύθμητη το ξοειδή του, διώνεις έρχεται τη ημέρα στο φως, γλυκή, μαλακών, οι χρωματιστεί ωραίοι κίονες με κορμούς, όλους μονολήθους, με τα σκαλιστά όσοι ήταν δελόπλεκτα κιονόκρανα. Τα πολύμορφα αρχιτεκτονικά κοσμήματα των απεράντων στοών των μεταρσίων κατηχουμενίων, επωλισχυδής κόγχε, εχιβάδες, η ουρανοπρεπής της Αγίας Τραπέζης θολία, όλα ταυτοχρόνως τα ορώμενα θαμβώνουν το βλέμμα σου. Ο νους ηλικιά, η καρδιά πάλι, η ψυχή συστέλλεται. καρφώνασε ακίνητος, κατάπληκτος, φοβήσε. Ήρης πολύχρωμος επιφαίνεται τότε πρώτον θαυμωμένων οφθαλμών σου η μακρά του γένους ιστορία. Βλέπεις σκιάς μυριάδας μυριάδων, αυτοκράτορες και πατριάρχες και η πολυόνυμος χωρία της Βυζαντινής Αυλής και άρχοντες Άλλοι της εκκλησίας παρέρχονται ενώπιόν σου ως φάσματα. Ακούεις βόμβων συγκεχημένων ιεράς μουσικής, ενωτίζεσαι πολυχρησμών και χειρουβικών ύμνων. Μετέχεις αγίων λιτανιών και ενδόξων θριάμβων. Ευρίσκεσαι εν τη μεγάλη εκκλησία. Να η θέση των αυτοκρατορικών θρόνων, αριστερά. Να η θέση του μεγαλοπρεπούς δεσποτικού, δεξιά. Οι θέσει των χωρών, των πολυελαίων, του τα εμπλέου, τη περίφημη Αγία Τραπέζη, του άμβονο, όλα θέσει. Σώμα παναρμόνιων, γυμνών όμω, άνευ των και χωρί καλοπισμάτων. Και εκεί που ο ε, ολίγων έβλεπε την μυδιώσαν εν το ναό χρυσή του ηλιακού φωτό, φρικίασιν και ανάπαλσιν, κάμνι τότε να ειδεί επάνω ως εν ουρανό, τον μέγα παντοκράτορα εν το κέντρο του θόλου και το βλέμμα σου παγώνει κατέναντι των μαγιείσων τουρκικών γραμμάτων, διόν εν το μέσο του θόλου είναι και χαραγμένον ρήτον τι του κουρα, κορανίου. Και τότε θεωρείς τους κρεμαμένους του κατακτητού στρογγυλούς πίνακες με τα χρυσοπράσινα γράμματα εις διάφορα μέρη των τείχων τον οποίον εκτρός ούτω απεφράχθη η θαυμασία ορθομαρμάρωσης, θαύμα περί γραπτών της Βυσαντινής τέχνης. Βλέπεις τους ευτελείς στεφάνους των αναρριθμητών κανδυλίων και διακρίνεις τα χρυσά χρυσάς των χερουβίν και τον σεραφίν τερίγας εις τα τέσσερα τριγωνικά βάσεις του θόλου με τα επεξεσμένα αυτών πρόσωπων βλέπεις και το χρυσοσκαλισμένον προσευχητάριον του Σουλτάνου τότε και του στενού της προσευχής των κατακτητών άμβωνας με τα σπράσινας ιερά των, μόλι συγκρατουμένας υπό της πολυκαιρίας. Και ο τότε, εις τα διάφορα μέρη του ναού, επί των πενιχρών ψιαθείων γονατιστούς, τους πιστούς μουσουλμάνους κάμνοντας τον αμάζητον και προσκλίνοντας την κεφαλήν μέχρι του εδάφους, ενώ άλλοι μακαρίως κοιμώνται υπό τα σικρά στο άσ. Η καρδιά σου συνθλίβεται να θραυστεί. Ως από ρεύμα αέρος βαρύς οθήσε υπό τα μουσιωμένας χρυσά στο άσο. Εξέρχεσαι. Μ' αρέσει έξω από την πλατεία, προς τα δεξιά. Να κάθιμαι υπό τα δροσερά καστανέας, εις το μικρόν Οθωμανικόν καφενείον. Θεωρών τον προσφυλί μου ναών σιωπηλών και ακίνητων, με τον ουρανομή κυθόλων του, τας αναριθμή του του και τα πολιόνιμα οικοδομήματά του, τα μετριάζοντα το ύψος του και υπό τον μεγαλύτερον καύσωνα πνέει δροσερό εκεί άνεμο, δροσίζουν και την πλέον λυπημένη ψυχή. Μ' αρέσει να διέρχομαι ώρα μακριά σε εκείνη την πλατεία. Έχουν προσιλωμένου του οφθαλμού μου ει το προσφυλέ μου κτίριον με τους μιναρέδες του σοβαρού μιναρέδε του, σιωπηλού και κατηφεί, ω νεκρικά σκυπαρίσου, σκιάζοντα το σκυνθροπών τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία μνήμα πολυσχηδές και απανμέγιστον, με τα ερυθρά ζώνα των τοίχων του και με τον αέρινο θόλων του. Μ' αρέσει αφαιρούμενος ώρας μακράς εκεί, υπό την ζωογόνων του βοσφοπόρου δρόσων, να αναπολώ την πορφυρογέννητον του σεμνού οικοδομήματος ιστορίαν, ενώ περί εμέ, η οχρή αρικοφόρη των κατακτητών ιερείς, αναγυγνώσκουση τας εφημερίδας των, και εκλείστε μαύρε άμαξε μεταφέρουσι τους κακούργους εκ των φυλακών εις το κατέναντι μέγαν δικαστήριον του εκτελεστικού. Και όταν την εσπέρα, εμφανιζόμενη επί τη στεφάνης των κατηφών μιναρέδων, οι καλή φωνή μου προς την άτυχον βασιλίδαν των πόλεων, την ώρα του ναμαζίου, και πλήττει ο αέρας υψηλά, εκεί την ισχυράν φωνήτων. Καταβαίνουν εις τα ότα μου ως ολοφυρμών και θρήνων. Μ' αρέσει να αισθάνομαι βρέχον τα μου πικρό δάκρυ, απόσταγμα τόσων οδυνηρών συγκινήσεων της τηλεβεράς στη τη βασιλεύουσα περιγήσεώς μου. Τώρα η επιγή εικόν του θείου μεγαλείου τέμενος είναι τουρκικόν, προσκύνημα βαρβαρικών ο οίκος του Κυρίου. Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, 1902. Ήθελα να ακουστεί αυτό το κείμενο. Ήθελα να υπάρχει. Ήθελα να καταγραφεί στον αέρα των Ερτζιανών. Γιατί είναι ίσως μια άδολη περιγραφή ενός ανθρώπου που δεν ήξερε τι θα συμβεί και τι μέλλον θα είχε αυτό το μνημείο και το καταγράφει σαν τουρίστας, καταρχήν. Περιηγητή για την σαν, εποχή εκείνη. Ναι, ναι, σαν, για να καταλάβουν οι πιο Αλλά με μια γλώσσα φυσικά, η οποία σχεδόν σήμερα είναι ακατάληπτος, για τους περισσότερους και θα χρειαστεί πολλές φορές να το ξανακούσουν πίσω για να καταλάβουν σε σημεία σημεία τι έλεγε και πώς τα εννοούσε δυστυχώς όπως και ο ξαδελφούλης του ο Παδιαμάντης και σήμερα θέλει απόδοση στην Νεοελληνική από κάποιου και κάποια έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος το 1902 για σκεφτείτε το αυτό 1902 Σουλτάνος ακόμα, έτσι. Δεν έχει μπει καν στην, ε, στη σκέψη να γίνει ένα εμπορικό μαγαζί. 1902. Έχει γίνει όμως ήδη. Δηλαδή... Έχει γίνει με την έννοια, ναι. Εκ του πλαγίου τρόπου. Μια ελευθεριότητα. Δηλαδή δώσ' μου κάτι να βάλεις παπούτσια να μπεις μέσα και αναπτύχθηκαν γύρω-γύρω διάφορα μικρομάγαζα και μικροπολιτές και προσφέροντες ε, ελαφριές υπηρεσίες, ε, ντόπιοι κάτοικοι κλπ. Όπως συμβαίνει σε όλα τα μνημεία του ελληνισμού στην, ε, που καπηλεύεται η γείτονα τώρα, πά στην Έφεσο και βλέπεις ότι παραμάγαζα γύρω-γύρω μέχρι που σου πουλάνε αρχαιότητες. Έτσι, Ακριβώς. Πας οπουδήποτε και να πας γύρω, δηλαδή από τα μνημεία που τους δώσαμε ζούνε. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Και τα πληρώνουμε και εμεί όταν πηγαίνουμε να τα επισκεφτούμε. ναι, και τα πληρώνουμε μας. και, και κάθε φορά που μπαίνει και πιο μέσα, πληρώνει και πιο πολλά. Μπαχτσίσια και αυτά δεν έχουν φύγει από εκείνη την εποχή. Ε, σε άκουγα να το διαβάζει, έκλεινα τα μάτια και έκανα και εγώ ένα ταξίδι μέσα στο ναό. Mm. Έβλεπα κι εγώ αυτά που έβλεπε ο Μωραϊτίδη. Έχω πάει τρει-τέσσερι φορέ. Είπα υπό αυτέ τι συνθήκε δεν ξαναπάω. Ε, δεν ξέρω αν θα την τηρήσω την υπόσχεσή μου. Ναι, και είναι το ένα ερώτημα. Ναι, η πού... μισή μου καρδιά λέει ναι, η άλλη μισή λέει όχι. Δεν ξέρω πώ θα είναι όλη αυτή η ιστορία. Μέσα μου ενώ πώ θα το διαχειριστώ. Πες μου τη δική σου εμπειρία, πότε συναντά, πότε πας πρώτη φορά στο ε, ναό. Ε, είχα την ευκαιρία ω φοιτήτρια προπτυχιακή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με εκπαιδευτική εκδρομή που Οργάνωνε κάθε χρόνο ε, ο καθηγητής μας της Ιστορίας, ο κύριος Καραθανάσης, ώρα του καλή. Ε, και έτσι επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Κωνσταντινούπολη ως έκανε δύο, φορές το χρόνο, δύο φορές το χρόνο μας έκανε εκδρομές προσκυνηματικές και εκπαιδευτικές ε, στα δικά μας μνημεία. Μάλιστα. Η, η, η μία ορο, εκδρομή οργανωνόταν πάντοτε για την Κωνσταντινούπολη αποκλειστικά και η δεύτερη εκδρομή ε, οργανωνόταν για κάποιο διαφορετικό σημείο της σημερινής τουρκικής επικράτειας όπου, κάτι ελληνικό όπου υπήρχαν να δείτε. πολλά ελληνικά mm -hmm. όπως τα παράλια της Μικράς Ασίας, όπως όπω όπως η Καπαδοκία, όπως ο Πόντος mm -hmm. ε, και έτσι επισκέφθηκα... Και εσύ τώρα παιδούλα μικρή από την Αθήνα που ξαφνικά είσαι στο πανεπιστήμιο και σου λέει ένα καθηγητή, θα πάμε, θα σε φέρω σε επαφή να πιάσεις, να αγγίξεις γιατί α, είναι εντελώ άλλο να ξέρεις τα μνημεία αυτά από εικόνες, από κοκόνια που λυγηθεί, μου και θεωρητικά και άλλο να πας εκεί να τα δεις να ορθώνονται μπροστά σου και να βάζεις το χέρι και να αγγίζεις τους στίχους. Ε, η μεγαλύτερη συγκίνηση ήταν μπροστά στις ελληνικές επιγραφές, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, οι επιγραφές στην Αγία Σοφία είναι όλες ελληνικές. Mm -hmm. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι είναι ένα ελληνικό μνημείο, mm -hmm. με ελληνικό χαρακτήρα. Όταν μπροστά σε αυτές τις επιγραφές, ε, εγώ, εμείς, από το group μπορούσαμε yeah. να τις διαβάσουμε, ενώ ο Ιαπωνέζος, ο Καναδός... Ο Άγγλος στεκόταν μπροστά από την επιγραφή mm -hmm. και αναρωτιόντουσαν σε ποια γλώσσα ήταν αυτή η, περι, η περιγραφή. Και μάλιστα έχει τύχει επεισόδιο όχι στην Κωνσταντινούπολη, στην αρχαία Έφεσο, mm -hmm. ε, σε εκπαιδευτική εκδρομή από το Πανεπιστήμιο. Να έχω σταθεί ε, πάνω από μια ελληνική επιγραφή με τη φίλη μου και να είναι δίπλα μου ζευγάρι Καναδών και να ρωτάνε την Τουρκάλα, ξαναγώ, σε ποια γλώσσα είναι γραμμένη η συγκεκριμένη επιγραφή. Και να τους λέει η Τουρκάλα, δεν ξέρω. Αν είναι δυνατόν να μην ήξερε. Αν είναι δυνατόν. Ήταν η εντολή αυτή. Και βέβαια πήραμε εμεί το λόγο και εξηγήσαμε στους ανθρώπους ότι ήταν ελληνικά. Και τι είπε η Τουρκάλα ξαναγώ. Τίποτα. Mm. Δεν μίλησε. Είναι οι δημοκρατίε οι λεγόμενε που θέλουν και πολιτισμό και θέλουν να μπουν και στην Ευρώπη τρομάρα του και θέλουν να διαχειρίζονται μνημεία πολιτισμού και θέλουν να λέγονται ε, άνθρωποι του πολιτισμού και οι ίδιοι ξεναγί, ιστορικοί, δεν ξέρω εγώ ποιοι, καθηγητέ και το ένα και το άλλο, θέλουν να λέγονται διαχειριστέ μια τόσο μεγάλη ιστορία. Έτσι, λιγάκι με τα ψέματά του και τα χαλκεύματά του. Λοιπόν, ε... Βλέπεις λοιπόν την Αγία Σοφιά και μπαίνεις, θέλω να πει την πρώτη φορά. Καταρχήν, Σοκ, πηγαίνοντας... Σοκ, βέωση, ε, ε, φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη. Έχει γιατί κάνει ταξιδεύουμε... στην προεργασία. Εννοείται, έτσι. εννοείται. Όχι μόνο αυτός ο καθηγητής, και ναι. άλλοι καθηγητές, mm -hmm. επί του αντικειμένου, mm -hmm. ε, ε Ξεκινάγαμε από την Θεσσαλονίκη βράδυ με Πούλμαν και φτάναμε τα ξημερώματα Κλασικά, το πρωί ναι. στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά, βέβαια, με του καινούριου νόμου, αλλά δεν πειράζει, ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, όπου αμέσω μας παραλάμβανε η Ξεναγός και όπου επίση επιβιβαζόταν στο Πούλμαν. Θα το πω και αυτό, τη που ακολουθούσε την εκδρομή. Και να ακούει τι θα λέει και ξαναγός, ναι. Ναι, της η ξαναγώ, μην τη ξεφύγει και τίποτα. Η... Ξεναγός ήταν κάποια κυρία από την Κωνσταντινούπολη ε, πάντα. Δημοκρατία το λέμε αυτό εσείς, δεν ξέρω πώς το λέτε Και στο Και η οποία φοβόταν να πει μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, αυτό έξεγω, στο χωριό μου το λένε δημοκρατικό καθεστώς αυτό. Ναι. ναι, δεν ξέρω στο δικό σας χωριό πώς το λένε. Ναι. <laughs> Λέει. Λοιπόν, έτσι άϊπνη πρώτη φορά μπαίνω μέσα στην Αγία Σοφία. Και αμέσω εκεί που ξέρει, είμαστε λίγο νισταγμένοι, είμαστε λίγο. Χαλαροί. Ναι. Ξυπνάμε και συνειδητοποιούμε ότι είμαστε σε ένα από τα σπουδαιότερα οικοδομήματα της παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιάς. Ναι. Και ξεδιπλώνεται μπροστά μα όλη η ιστορία ως φοιτήτρια λοιπόν ποια ιστορία βλέπεις πιο ειδικευμένη θέλω να πω ναι. από εμένα που είμαι ένα απλό ε, τουρίστας που πάω εκεί πέρα με τη Σαγιονάρα λοιπόν να πούμε τότε δύο λόγια για να έχει και ο κόσμος υπόψη του περί πρόκειται mm -hmm. με με απλά λόγια ό, και όχι όχι ε, χωρίς να πούμε ιδιαίτερες Ελέπουμε. λεπτομέρειες επιστημονικές ε όταν κατασκευάστηκε η Αγία Σοφία με πρωτοβουλία του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα προϋπήρχε ένα ως κτισμένος εκεί πέρα από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Είχε καεί ε, στην εποχή του της εξορίας του Ιωάννη του Χρυσόστομου και είχε ξαναχτιστεί από τον Αυτοκράτορα τον Θεοδόσιο II. Καταστρέφεται όμως με τη στάση του Νίκα το 532, οπότε ο Ιουστινιανός αποφασίζει να χτίσει ένα ναό μεγαλύτερο και λαμπρότερο. Αναθέτει τη σχεδίαση του δυσκόλου αυτού εγχειρήματο σε δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις. Τον Ανθέμιο από τη Στράλης, το σημερινό Αϊδίνη, και τον Ισίδερο από τη Μίλητο. Από όλα τα σημεία της Αυτοκρατορίας μεταφέρθηκαν εξαιρετικής ποιότητας και πολυτέλειας υλικά. Μάρμαρα ειδικά από παντού, από 12 σημεία, δηλαδή ιδιαίτερα χρώματα και το καλύτερο μάρμαρο Δεν το από συζητάμε. κάθε, κάθε Ό,τι καλύτερο υπήρχε σε όλη την Αυτοκρατορία. Ήθελε δηλαδή και να φαίνεται όλη η Αυτοκρατορία μέσα ναι, από αυτό. Ναι, γιατί είχε αυτολόγως. ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίο φαίνεται σε αυτό που αναφώνησε αντικρίζοντας το έργο του και έτσι μετά από πέντε χρόνια εγκαινιάζει το ναό στις 27 Δεκεμβρίου του 537 και ο Ιουστινιανός αναφωνεί «Δόξα τω Θεώ, το Θεό το καταξιώσαντί με τι τον έργων επιτελέσε». Νενή σε Σολομών. Δηλαδή, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με καταξίωσες να τελειώσω αυτό το έργο και επιτέλους σε νίκησα Σολομώντα με τον περιβόητο ναό στην Ιερουσαλήμ. Έτσι η Αγία Σοφία είναι κτισμένη στο ρυθμό της τρίκλη τη βασιλικής Μετρούλο και αποτέλεσε κατασκευαστικό πρότυπο όχι μόνο για το χριστιανικό κόσμο αλλά και αργότερα για τον κόσμο του Ισλάμ. Βέβαια, πάρα πολλά, αυτό πάρα τώρα, πολλά ρυθμό... τεμένη, πάρα πολλά τεμένη. Μπράβο, πάρα πολλά τεμένη. Και δίπλα ακριβώ κιόλα υπάρχουν κιόλα με το συνάντων τον αρχιτέκτονα, ο οποίο είναι ελληνική καταγωγή. Ναι, το το μπλε τζαμί. Πρέπει να το πούμε, είναι ελληνική καταγωγή. Ναι. έτσι. Εντάξει, μουσουλμάνος, ελληνική καταγωγή. Ναι. Έχει μήκο 77 μέτρα και πλάτο 71 μέτρα. Ο, ο τρούλο έχει διάμετρο 32 μέτρα και χαμηλά στη βάση του υπάρχουν 40 παράθυρα. Από όπου περνάει άπλετο φω, και δίνει την εντύπωση στον επισκέπτη του ουράνιου στερεώματος. Στα δυτικά του ναού υπάρχει νάρθικας και Εξονάρθηκας. Στο έθριο, το οποίο δεν σώζεται σήμερα, υπήρχε κρίνη με την περίφημη καρκινική επιγραφή «Νύψον νομήματα μη μόναν όψη». Δηλαδή, καθάρισε τις αμαρτίες σου και όχι μόνο, και όχι μόνο το, το πρόσωπό σου. Ε, κοσμείται από θαυμαστά ψηφιδωτά, τα οποία προσθέθηκαν αργότερα, mm -hmm. μετά το τέλος της οικονομαχίας και μέχρι το 13ο αιώνα. Mm -hmm. Όλες οι επιγραφές, όπως είπαμε, είναι στην ελληνική γλώσσα και αυτό το σύνθετο αρχιτεκτονικό σχέδιο δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε ποτέ. Είναι ένα «unicum» στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Mm -hmm. Είναι μοναδικό. Ε, και είναι, είναι τρομερό εντάξει αυτά είναι τα αρχιτεκτονικά που μπορείς να μας πεις ε, 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 πολύ γρήγορα αλλά είναι καταπληκτική η αίσθηση που έχεις μέσα που βλέπεις έναν τόσο τεράστιο τρούλο και νομίζω ότι αιωρείται δηλαδή δεν νομίζω ότι στηρίζεται κάπου δεν νομίζω ότι στέκεται κάπου, ψάχνεις να βρεις που στέκεται, δηλαδή το μεγαλείο της αρχιτεκτονικής ιδιοφυΐας αυτής του Τραλιανού, του Ανθεμίου ήταν αυτό ακριβώς, δηλαδή το Βλέπει και λε τώρα αυτό μου πει στο κεφάλι, αλλά γιατί δεν πέφτει. Εωρείται. Ακριβώ. Και πώ εωρείται. Δηλαδή και μετά αρχίζει πια, όταν συνέρχεσαι, αρχίζει να βλέπει ότι πατάει πάνω σε κάποιου κίονες. Ε, Όμω αυτό ο λαμπροστόλιστο ναός θα υποστεί την πρώτη του καταστροφή και ελεηλεασία το 1204 που mm. Όπως όπως ξέρουμε. Καλώ τα παιδάκια από τη Δύση. Καλώ του φράγκου μα. <laughs> Καλώ του φράγκου. Εποχή Τετάρτη Σταυροφορία. Βρε τα γαλά. Του συμμάχου. ελλας Γαλλία Συμμαχία, ναι. Και αυτή η περίοδο κλείνει ευτυχώ το 1261. Αν έκλεισε και ποτέ. Πάμε παρακάτω. Κλείνει μου το σχόλιο. Ναι. Και πάλι δυστυχώ μετά από. 200 χρόνια η Κωνσταντινούπολη αλώνεται από τους Τούρκους το 1453 και η Αγία η Σοπηφία... οι, οι, οι Φράγκοι τι καταστροφή κάνανε, τι, τι, κάνανε, ε, τι ξέρουμε. Αφαιρέσανε πολλούς θησαυρούς. Μάλιστα. Ε, Προφανώς μέσα από αντικείμενα, ναό, χρυσά, σκεύη. Ναι, 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 όπως και από όλη την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. Κατά κάποιους ερευνητές... Θέλω να πω το ότι ήταν χριστιανοί, δεν σεβάστηκαν το χριστιανικό όχι, μνημείο, αυτό όχι. θέλω να πω. Και μετά περιμένουν να το σεβαστούν οι μουσουλμάνοι, α πούμε, λέω εγώ τώρα. Ε, νομίζω και σε άλλα σημεία της αυτοκρατορίας, όπως στη Θεσσαλονίκη, όταν έγινε η άλωση ε, Θεσσαλονίκη της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς, τα ίδια κάνανε και στον Άγιο Δημήτριο τα, οι Νορμανδοί. Α, α, αυτοί συναγωνίζονται ποιο είναι πιο βάρβαρο, ρε παιδί μου. Και αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο μια άλλη εκπομπή. ναι, όντω, όντω. Και, είναι αυτή τώρα, πρόσεξε τα γερμανόφυλλα και τα γαλλόφυλλα είναι αυτά που σου κουνάνε και το δάχτυλο σήμερα. Ναι. Εδώ είναι το οξύμορο τη ιστορία. Βλέπω πώ αλλάζουν οι καιροί. Και γίνανε οι κατσαπιάδε, γίνανε τώρα κύριοι με τι γραβάτε και πάνε στα Σβρυξέλλα και σε αυτά και αποφασίζουν για σένα. Έτσι. Και η ιστορία του είναι ιστορία λαϊλασιών, δολοφονιών και γενοκτονιών. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ. Ναι. ναι. Λοιπόν, οπότε με την άλωση η Αγία Σοφία μετατρέπεται σε τζαμί, εξωτερικά προσθέθηκαν τέσσερις μιναρέδες, εσωτερικά γέμισε μουσουλμανικές επιγραφές στην αραβική γλώσσα και σκεπάστηκαν τα θαυμαστά ψηφιδωτά με ασβεστόδες επίχρησμα. Mm -hmm. Αυτό το λέμε στο χωριό μου βαρβαρότητα. Δεν ξέρω στο δικό σα πώ το λένε. Ακριβώ. Συγγνώμη, το αναφέρει και ο Μωραϊτήδη μέσα. Του λέει βαρβάρου. Τι είναι Τι εθνικι... να πει ο <laughs> <Εθνικιστής> είναι. <laughs> μια διαπίστωση έκανε. Του λέει Βαρβάρου. Ειλικρινή διαπίστωση. Του λέει ε, Το 1847 όμω, επί σουλτάνου Αβδούλ Μεζίτ, ανατέθηκε στου Ιταλού αρχιτέκτονες αδελφού Φωσέτη να επισκευάσουν και να συντηρήσουν το μνημείο. Άφησαν και σπουδαία ε, ε, σχέδια. Ναι. Ακριβώς. Ευτυχώς αυτό σωθήκανε, ναι. Ε, όπου έχουμε έτσι μια πρώτη προσπάθεια ανάδειξης του μνημείου και σε αυτήν την περίοδο εντάσσεται και η, το, το περιγραφικό διήγημα του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Δηλαδή είναι 50 χρόνια περίπου μετά την mm -hmm. αναστήλωση των αδελφών Φωσέτη. Ε, στη συνέχεια στα 1931 με την ίδρυση του Τούρκικου Κράτους πλέον μετά του... την ίδρυση του τουρκικού κράτου. Αφού έχουν γενοκτονήσει του τους Έλληνες, αφού έχουν γενοκτονήσει τους, θρα... τους Θράκες Έλληνες, τους Πόντιους Έλληνες, Δεν τους το Έλληνες των παραλίων, τους Αρμένιους, τους ε, Πολλέ ε, Πολλές εκπομπέ μπορεί να γίνει και όλα αυτά, έχουνε, Γιώργο. Ναι, αφού έχουν διαλύσει τον κόσμο και έχουν γενοκτονήσει κάτι εκατομμύρια πληθυσμών και εκτοπίσει κάτι εκατομμύρια πληθυσμών. Αφήνει ανοιχτό το μνημείο αυτό. Ε, την Αμερικανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Βυζαντινή, στο Βυζαντινό Ινστιτούτο τη Αμερική. Αυτό ξέρει πώ το λέει στο χωριό μου, ε. <Και> Για πε μα. Ξοφλάω κάτι γραμματιάκια. Ναι. Έτσι. Ξοφλάω κάτι γραμμάτια. Ναι. Ε, να αποκαλύψουν και να διαφυλάξουν τα μοσαϊκά της Αγίας Σοφίας με πρώτους αρχαιολόγους, τους καθηγητές Thomas Whitmore και Andrew Άντριουτ. Και έτσι από το 1934 μέχρι το 2021 λειτουργεί ως μουσείο. Αποφέροντας βέβαια πάρα πολύ σημαντικά κέρδη στο τουρκικό κράτος. Ναι, γιατί, γιατί διότι εμείς δεν διεκδίκησαμε ποτέ ε, πνευματικό δικαίωμα διότι δεν έχουμε διεκδικήσει ποτέ πνευματικά δικαιώματα πάνω στα δημιουργήματα των προγόνων μας, παρόλο που υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, γιατί δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι και να μην παίρνεις πνευματικά δικαιώματα. Εδώ ένα, ένα, τραγουδάκι πας να βάλεις στο YouTube ή οπουδήποτε και σε σταματάνε, σου ζητάνε να πληρώσεις τώρα. Όχι τώρα να έχεις κτίσει και να έχεις φτιάξει παρθενώνες και τέτοια πράγματα σε όλο τον πλανήτη Γη, ας πούμε, και να τα κονομάνει βαρβάρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. δικό μου το σχόλιο συνέχισε. Εσύ είσαι καθηγήτρια, δεν μπορεί να τα πει. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε όλο τον καιρό που σπουδάζατε και μαθαίνατε για τα Βυζαντινά μνημεία <σκοφίλαια> ε και την Αγία Σοφιά και τα υπόλοιπα. Και εξακολουθούμε. Δεν σταματάει η έρευνα, και η μελέτη, και η σπουδή. Ε βρήκατε στοιχεία που να επι επι τεκμηριώνουν, επιβεβαιώνουν ότι εκεί προπήρχε αρχαίο ναό πριν τον πρώτο ο, ο, ναό που. Για δει. να είμαι ειλικρινή, όχι. 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 Ε, η... Προφανώ όμω θα πρέπει να υπήρχε με βάση τη συνέχεια των χρήσεω των χώρων. Δεν αποκλείεται καθόλου. Δηλαδή αυτό συμβαίνει. Δηλαδή και ποιο θα κάνει ανασκαφή κάτω από τα θεμέλια. Ναι, και τώρα πια δηλαδή. και Τώρα πια, ναι. Βλέπουμε mm -hmm. ότι τα πράγματα πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή έχουμε γυρίσει κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσω στην εποχή του Μωραητίδη. Mm -hmm. Από άποψη χρήσεω του μνημείου. Mm -hmm. ε, τώρα δεν ξέρω εσύ τι πληροφορία έχεις, αλλά κάποιοι γνωστοί μου που έχουν πάει τελευταία νο, μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις τα ψηφιδωτά. Α, κάποια, είναι, κάποια, είναι, κάποια, είναι, σκεπασμένα. Κάποια είναι σκεπασμένα. Υποτίθεται τα συντηρούν ναι, και υποτίθεται τα... Ναι. Οπότε τι, δηλαδή... Ε, η... Άρα να σκαφεί δεν έχουμε εκεί πέρα για να βρούμε. <coughs> δεν, τουλάχιστον δεν είπε, έπεσε να αντιλήψει σου κάτι τέτοιο. Μα το σημείο αυτό είναι υπό οθωμανική κατοχή από το 1453. Ποιο να την κάνει να ανασκαφεί. Καλά, Και ούτε έχουν, έχουμε γίνει, κάποια... έχουν γίνει ναι, ανασκαφές. Δεν, δεν έχει γίνει όμως. Δεν έχει γίνει εκεί. Δεν έχει γίνει εκεί. Ούτε γραπτά ξέρουμε κάτι. Όχι, δεν ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρουμε κάτι. Ε, επίσης, η σκέψη της συνδέσεως του, του ονόματος του ναού, ε, τη της, αγίας... της του, του Θεού Σοφία. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. έτσι, Δεν είναι Αγία Σοφιά, είναι του Αγία Σε σχέση με τον Ναό του Παρθενώνα που είναι η Αθηνά ε, Θεά τη Σοφία και αυτή, ε, βρήκατε κάποια στοιχεία που να αυτή σχετίζονται. είναι μια πολύ εύλογη σύνδεση. Ε, δηλαδή, μία Θεά τη Σοφία από εδώ, μία ε, Θεά τη Σοφία από την άλλη, ενώ ιερού χώρου. Και θα μπορεί να, να είναι και ένα αντικείμενο έρευνη. Αλλά κάποιος, κανείς δεν έχει τολμήσει ακόμα να το θίξει. Είναι ένα πολύ... Θα στεναχωρήσει ε, και, διαφε... και, εν, και, εν, και εν, τους μένει και, και τους Θα τους στεναχωρήσει, ε. Ναι. Τι λέει ρε παιδί μου, πράγματα που μας ενώνουν, αντί να, αντί να μας ενώνουν, μας διαιρούν. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. <laughs> δεν. τι είναι να βρούμε, δηλαδή και... Και μου έκανε εντύπωση που μου είπε ε, ότι. Τι ψάλατε στου ναού όταν πηγαίνατε εκεί, λοιπόν, Και, και ψάλει κάθε το... Έλληνα δηλαδή όταν πηγαίνει. Ε, όχι στην Αγία Σοφία. Στην Αγία Σοφία δεν τολμήσαμε, <laughs> Γιατί υπήρχε ε, ε, από δίπλα μα ο Κατάσκοπο, ο Ασφαλήτη, ο Τούρκο. Το εκτό του Μεσονοικτίου θυμόσασταν. Αλλά σε άλλα αρχαιολογικά μνημεία, δηλαδή στη Μίλτο. <laughs> ναι. Ε, στην Καπαδοκία. Σε πάρα πολλού ναού. Σε δε. πάρα πολλούς ναούς, Υπάρχει είναι... και ο ναό τη Αγία Σοφία Τραπεζούντα, που είναι ναι, παρόμοιο. Ε, σε εκείνη την εκδρομή δεν συμμετείχα. Mm -hmm. Γιατί έπρεπε να παραδώσω μια εργασία στο τέλο και του εξαμήνου και δεν προλάβαινα. Ήταν η εκδρομή ή η εργασια Είναι από τα λάθη <laughs> που κάνουν οι φοιτητέ. Έλατε. από τα λάθη που Έλατε. κάνουν οι φοιτητέ. Ε, λοιπόν, ε, σε πάρα πολλά σημεία έτσι ε, όπου υπάρχουν μνημεία ελληνικά, ο καθηγητής μας, ο κύριος Καραθανάσης, μας μάζευε το γκρουπ και μας έβαζε να ψάλουμε το ότι υπερμάχω στρατηγό. Όπου κανεί από τους Τούρκου δεν καταλάβαινε τι τραγουδούσαμε, ε, ε, Μας μα χαζεύανε, γελάγανε, χαχά αυτό. Ε. Ούτε κανεί μα ενόχλησε για το τι λέγαμε, τι είπαμε κτλ. Εντάξει, απλά αυτό δεν τολμήσαμε να το κάνουμε μέσα στην Αγία Σοφία, ναι. όπου υπήρχε ένα άλλο καθεστώ. Ε θεωρώ, θεωρώ από νομίζω, θυμάμαι, είμαι σχεδόν σίγουρος πως κάθε ελληνική ομάδα, γκρουπ, ταξιδιωτικό που πηγαίνει σε αυτούς τους χώρους και σε αυτούς τους ναούς και βρει ευκαιρία, έτσι, το τίπερ υπερμάχω ψάλλει. Ναι. Έτσι, δεν ψάλλει τίποτα άλλο. Και μετά τον εθνικό ύμνο. Ε, γιατί είναι ο χώρο τέτοιο. Και λοιπά. Ε, αφού ξεθαρέψει και δει ότι δεν υπάρχει, ψάλλει πιο σιγά λίγο τον εθνικό ύμνο, ε, γιατί αυτό το ξέρουν. Οπότε, εδώ πάλι, με τα λόγια του τι Υπερμάχο και σε σχέση με τη Θεά Αθηνά, τι έχουμε, τη στρατηγό. Ε, και εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή σύνδεση. Mm -hmm. Και τώρα με πας ένα άλλο θέμα, mm -hmm. το οποίο και αυτό θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο ολόκληρης συζήτησης. Διατριβής. Ε, και ίσως και γι' αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή, mm -hmm. να μιλήσουμε... Την, την σύνδεση και τη συνέχεια των ύμνων που... με τους αρχαίους ελληνικούς ύμνους. Και όχι μόνο των ύμνων. Και, και, και πολλών και... άλλων πολιτιστικών στοιχείων. Και κειμένων, ναι. ναι. Οπότε, ναι, και εκεί υπάρχει μα, σύνδεση. Μα πρέπει να το πω, και το έχω γράψει και το έχω υπερασπιστεί και το λέω και πάντα... Ότι οι σπουδαιότεροι και μεγαλύτεροι μελετητέ του βυζαντινού πολιτισμού, όρο είναι αδόκιμο, αλλά για να συνομούμαστε τον λέω, δεν υπάρχει ποτέ βυζαντινή αυτοκρατορία, είναι τολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά τέλο πάντων έτσι για την οικονομία τη ΣΥΤΙΣ το λέω έτσι, λένε ότι ο πολιτισμό αυτό, ότι η αυτοκρατορία αυτή είναι ελληνική. Τέλο. Δεν έτσι. το συζητάμε. Ναι, όχι, δεν το συζητάμε, ξέρει τι ε, λένε οι περισσότεροι. Και επίσης... Ότι το βυζάντιο δεν ήταν Ελλάδα και κάτι και τρίχε κατσαρέ και τον πατρόν τα χλάδια. Αυτά τα λένε αυτοί οι οποίοι. Ε, θέλουν αυτή τους εξυπηρετεί αυτή η διέρεση mm -hmm, mm -hmm, καταλάβεις mm -hmm. τους εξυπηρετεί η ασυνέχεια του ελληνικού πολιτισμού ε, επίσης υπάρχει και το άλλο δεν θέλουν να αναφέρονται ε, σε βυζαντινή αυτοκρατορία και λένε όχι αυτό ε, είναι ένας τίτλος που δόθηκε αργότερα και ξέρω ότι και πρέπει να αναφερόμαστε σε ανατολική mm -hmm. ρωμαϊκή αυτοκρατορία κτλ όμως, αν κάτσει κάποιος και διαβάσει τους ιστορικούς χρονογράφους εκείνης της εποχής, όπως ο Σκυλίτσης, ο ναι. όπως Ιωάννης. ο Μιχαήλ Ψηλός, ο Ψελός, όπως ο Δούκας, αναφέρονται σε Βυζάντιο. Ναι. Στο Βυζάντιο, ναι. Στο Βυζάντιο. Ναι. Άρα, και αυτοί το χρησιμοποιούσαν ως τίτλο της αυτοκρατορίας τους. Ναι. Ω προσδιοριστικό. Ως προσδιοριστικό. Ναι. ναι. Γιατί ο επίσημο τίτλο ήταν άλλο. Ναι. Λοιπόν, ήταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο πολιτικό τίτλο. Το Βυζάντιο ήταν όπω ξέρουμε όλοι, μια πόλη που είδε σαν η Μεγαρή, λίγο πιο έξω από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Μεγάλη, άκμασε, δεν υπήρχε τότε καν η Κωνσταντινούπολη. Πολλά χρόνια, πολλές, μια χιλιετία π.Χ που οι Μεγαροίς κάναν τις μεγάλες απικίες σε εκείνη την περιοχή, στο Θρακικό πόντο, στο Βόρειο πόντο, παντού. Λοιπόν, και ο Βίζας, ο μεγάλος ηγέτης τους, έδωσε σε μία από αυτές τις πόλεις το όνομά του. Αυτό είναι το Βυζάντιο, λοιπόν. Άρα και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος μεταφέροντας την πρωτεύουσά του εκεί που ήταν το Βυζάντιο, υιοθετεί τον Ελληνισμό. Βέβαια. Mm -hmm είναι μια πρώτη πράξη υιοθεσίας της ελληνικής ταυτότητας. Και μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο είναι μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία, περίοδος. Είναι. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι, υπήρχε μεγαλύτερη αυτοκρατορία Όχι, που να διήρκησε περισσότερο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Με τα στραβά τη, τα ανάποδά τη, όπω ε, όλε οι αυτοκρατορίε, αυτοκρατορίες, δεν, 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 γίνεται να έχει να δει εκεί στο μισό πλανήτη και να μην κάνει και λάθη και στραβά και ανάποδα. Έτσι. Αλλά είναι ελληνική. Πώ θα το κάνουμε, δηλαδή. Το... Ε, ήδη από την εποχή. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι καλύτεροι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καλύτερη ήταν που ήταν αρχιβάρβαροι όλων τον, των. Είχαν μαζέψει, ναι. Και, και κάναν τα, τα, αρχαία θέατρα, ναι. τα κάναν αρένε για θηριομαχίε. Έλεο δηλαδή. Ε... Αλλά είναι, 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 είναι άξιο αναφορά, άξιο ερεύνη το πόσο να, ο ύμνο αυτό που τραγουδιέται ακόμα μέσα μα και μα εκφράζει όλου και... Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή που τον, τρα... τον ψάλει ο Έλληνα στον Τιπερμάχο. δεν ξέρω ψηλά πάνω από το στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ποια εικόνα βλέπει της Παναγίας ή της Αθηνάς. Κατάλαβες το να πω πώς έλεγε ο Σεφέρης μερικά πράγματα τέτοια. Ότι εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Ε, μπερδεύονται σε ένα σώμα, ίσως να είναι δύο κεφάλια, ή, ή κατάλαβες θέλω να πω, ίσως να βλέπεις... Και τα δυο... Ναι, είναι, είναι πολύ σωστός και επίκαιρος ο προβληματισμό, σου, γιατί διανύουμε και την ε, περίοδο των χαιρετισμών, mm -hmm. οπότε ψάλετε στι εκκλησίες το ότι υπερμάχω. Ε, και την ε, Παρασκευή αυτή είναι η Παρασκευή του Οκαθής του Ήμνου, οπότε ναι, είναι ένας ε, σοβαρός προβληματισμός, άξιος ερεύνης. Εσύ τώρα με το μυαλό του επιστήμονα πια, τελείωσε το φοιτητικό σου θεματάκι και μπαίνεις μέσα σου και βλέπεις το ναό αυτό σαν επιστήμονας. Στο ναό ποιο ναι. της Άγιος Σοφίας. Ποιο, το μάτι σου πού πάει πρώτα επιστημονικά. Όχι πίστη, όχι θεολογία, το μάτι του επιστήμονα που πάει πρώτα. Κοίταξε. Ε, δεν υπάρχει κάποιο σημείο επιστημονικά το οποίο να είναι λιγότερο σημαντικό από κάτι άλλο; Μάλιστα. Ε, σίγουρα ε, στον Τρούλο. Σίγουρα στον Τρούλο. Και μένα. Ε, στο Ιερό βήμα που τώρα δεν υπάρχει. Και βεβαίω εμένα. Ξέρουμε τι έγινε το ιερόβημα. Όχι. Όχι. Ξέρει εσύ. Όχι. <laughs> Δεν <δω, το> ρωτάω. <laughs> Με στου πολλού άρπαγε. <laughs> ναι. Ε, και βέβαια. Ε, σαν γυναίκα και έχοντας στο νου μου και στη φαντασία μου τις αυτοκράτηρες να ανεβαίνουν στο υπερό ναι. ε, τη σκάλα την διαδρομή. τη ράμπα, αυτή τη ράμπα, δεν, δεν είναι σκάλα, ναι, η, ναι, η, διαδρομή. Τη, τη, τη διαδρομή, ε, με όλη τους την ακολουθία και να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία από εκεί πάνω, με το λαό από κάτω. Και δύο πολύ σημαντικά από τα ψηφιδωτά είναι αφιερωμένα σε αυτοκράτηρες πάνω στο Υπερό και έτσι καταδεικνύεται και ο ρόλος... Τη γυναίκα στην εξουσία στο Βυζάντιο, το οποίο είναι και αυτό αντικείμενο μια άλλη εκπομπής. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ πρωτοποριακά για Τι... την εποχή του. Την ίδια εποχή οι γυναίκε στη Δύση και έχοντα τα σα. Δεν το συζητάμε. Έτσι και λέγανε <χistles> κάτι <χistles> παραπάνω, έτσι. Στην πυρά. Λέγε Με Θεοδόρα, εκεί πα. Ε, ζωή Ζωή, ναι, ζωή τσα. Με τρει συζύγου. Όχι, Όχι λέγεται, όπου, λέγεται Όπου στο ψηφιδωτό, <laughs> ε, όπου απεικονίζεται με τον Κωνσταντίνο τον έναν τον, τον, μονομάχο ε, και κρατάει ηλιτάριο, δηλαδή... Μια ταινία. Ναι. Μια ταινία μέσα με, τα, με τις αφιερώσεις στην εκκλησία, ενώ ο αυτοκράτορας κρατάει το πουγγί, το βαλάντιο το αποκόμβιο με τα χρήματα ε, καταδεικνύεται ότι έχει ισότιμο ρόλο στην εξουσία με και, τον αυτοκράτορα. Και να πούμε, μια που είπες για τις γυναίκες τώρα, σε αυτή την περίοδο του Βυζαντίου, ότι πόσες πριγκίπισες και κόρες μεγάλων οικογενειών του Βυζαντίου έφυγαν από την πόλη, κάνανε επιγαμιαίες σχέσεις με βασιλείς, άρχοντες και πριγκιπόπουλα άλλων χωρών, και πήγαν εκεί πέρα με βιβλία, πρικιά και πράγματα και τους διδάξανε τα γράμματα, τους μάθανε γραφή, του τους μάθανε ανάγνωση, τους πήγανε βιβλία να ξεστραβωθούν με καμίλες γεμάτες. την αναγέννηση των γραμμάτων στη Γεμάτες με βιβλία, με 60 πήγε η Σοφία, 60 κα, καμίλες πήγε η Σοφία στη Μόσχα, για να τους πει ξεστραβωθείτε λίγο, μάθετε και διαβάσετε τίποτα εδώ πέρα, μας και οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι έτσι και να πούμε ότι το ανάγνωσμα αυτό του Μωραϊτίδη right ήταν από ένα βιβλίο αναγνωσμάτων Σχολικό. σχολικό βιβλίο του 1930. Αυτά διδάσκονταν τα Ελληνόπουλα το 1930. Κάντε τώρα αναγωγή με το σημερινό αναγνωστικό του σημερινού σχολείου. Μέχρι τότε, γεια σας.